Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, εύχομαι σε όλους ολόθερμα καλή χρονιά. Και κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουμε πολλούς λόγους και καλούς λόγους να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά του 2018 θα είναι καλή χρονιά για την Ελλάδα, με την έννοια ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος των μνημονίων. Αυτό επιτεύχθηκε με πολύ κόπο και αγώνα, με μια σκληρή διαπραγμάτευση που λιδωρήθηκε από μια αντιπολίτευση η οποία όταν ήταν κυβέρνηση πίστευε ότι ακόμη και αν δεν υπήρχαν μνημόνια θα έπρεπε να διαφεύρει ώστε να περάσουν τα σκληρά ταξικά μέτρα που πέρασαν μέχρι το 2014 και αυτά που μας προτείνεται για σήμερα. Αυτό άλλαξε με την κυβέρνησή μας παρά το διπλό αγώνα που δώσαμε και δίνουμε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Με το τέλος της Επιτροπής θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε το έργο για την αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας και μάλιστα κυρίως τα πιο αδύναμα από αυτά. Ας έρθουμε στο πολυνομοσχέδιο. Περιλαμβάνονται μια σειρά σημαντικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Λαϊκού μου ειδικότερα. Θα σταθώ ιδιαίτερα στη δημιουργία της νέας ειδικής υπηρεσίας κατά του οικονομικού εγκλήματος. Η νέα ειδική υπηρεσία με το όνομα Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και θα τελεί υπό την υποπτία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Αποτελεί πάγια τακτική όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών και λοιπόν κρατών η δημιουργία εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την ποινική φοροδιαφυγή. Στόχος είναι η συγκέντρωση υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής σε μια υπηρεσία κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο στόχο της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό αποσυμφορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από ένα μεγάλο όγκο εισαγγελικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της υπηρεσίας θα είναι η διενέργεια ερευνών και λοιπόν προανακριτικών πράξεων για την εξακρίβωση τέλεσης σημαντικών φορολογικών εγκλημάτων, αλλά και λοιπόν οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα φορολογικά αδικήματα, όπως ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, απάτη, διαφθορά κτλ. Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας θα έχουν την ιδιότητα του προανακριτικού υπαλλήλου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους. Τέλος, προβλέπεται η συνδρομή των λοιπόν ελεγκτικών σωμάτων στη νέα υπηρεσία και οι προϋποθέσεις συνεργασίας της με διοικητικές, δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Η νέα υπηρεσία θα συσταθεί σαν διεύθυνση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές. Σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου μεταφέρονται διατάξεις που αφορούν το φορολογικό μητρό στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και δίνεται πλέον η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση να απενεργοποιεί ή να περιορίζει το αφημί επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε αδικήματα φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής. Επιπλέον, προβλέπεται να παρέχεται εγγύηση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού τουλάχιστον 15.000 ευρώ για την επανενεργοποίηση αφημί επιχειρήσεων που έχουν μπλοκαριστεί τα αφημί τους εξαιτίας της εμπλοκής τους σε σχετικά αδικήματα κατόπιν ελέγχου σε βάθος πενταετίας. Επίσης, με άλλα άρθρα, προχωρούμε στον εξορθολογισμό των φορολογικών κινήτρων και ειδικότερα στην κατάργηση ανενεργών διατάξεων. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε η κυρία Ραμπατζή πριν για τη χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων του νόμου 2520 του 1997, ότι καταργείται η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης και υπεραξίας της αγοροπολισίας αγροτικών εκτάσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Μα κυρία Ραμπατζή, αυτό έχει τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Το κίνητρο είναι ανενεργό. Δεν είναι ένα κίνητρο το οποίο είναι ενεργό, το οποίο το χρησιμοποιούσαν μέχρι χτες κάποιοι και συνεχίζουμε και εμείς ερχόμαστε για να το καταργήσουμε. Τα φορολογικά κίνητρα δεν επηρεάζονται μια σειρά
φορολογικά κίνητρα που έχουν να κάνουν με διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και τα φορολογικά κίνητρα όλων των παραπάνω περιπτώσεων διατηρούνται στο ακέραιο. Τέλος, κάνουμε ορισμένες σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες συνεργασίας πολίτη και φορολογικής διοίκησης στις περιπτώσεις ελέγχου. Με τις προτινόμενες διατάξεις, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική φορολογική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφετέρου ενθαρρύνεται η οικειοθελή συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι κυρώσεις διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος, έτσι ώστε να είναι αυστηρότερες για τους πολίτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση γνωρίζοντας ότι ελέγχονται σε σχέση με αυτούς που υποβάλλουν δήλωση που είναι συνέπεια παράληψης ή λάθους, το οποίο διαπιστώθηκε από τον ίδιο τον πολίτη πριν ελεγχθεί. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται η ταχύτερη ίσπραξη των φόρων, αφού αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και διοικητικές ή δικαστικές αμφισβητήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται μια ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση στον πολίτη. Έχουμε μια μείωση 40% του προστίμου, σημειωτέων εδώ, του προστίμου και όχι του κυρίου σπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της σχετικής οφειλής θα γίνει σε όλο το ποσό και εντός 30 ημερών. Με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά, παρέχουμε κίνητρο στους φορολογούμενους να συμμορφώνονται οικειοθελώς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να ενισχύονται τα δημόσια έσοδα. Και μάλιστα αυτό που κάνουμε είναι ανάλογο με τις διατάξεις για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων, με τις οποίες, κύριοι της Αντιπολίτευσης, αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Κουτσούκο που είπε χτες ότι ερχόμαστε να κόψουμε πρόστιμα, είχατε συμφωνήσει και με ενθουσιασμό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε κάτι που ακούστηκε χθες σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Καταρχήν, ήδη η σταθμή διοδίων, σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει. Οι σταθμοί διοδίων έχουν καταστεί υπόχρεοι απόκτησης ΠΟΣ με την τελευταία υπουργική μας απόφαση και θα πρέπει να εγκαταστήσουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Κατά δεύτερον, όσον αφορά τα σχολικά κηλικία, είμαστε διατεθειμένοι να επανεξετάσουμε και να επαναξιολογήσουμε το ζήτημα και να βρούμε λύσεις που να ελαχιστοποιούν το κόστος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τις ρυθμίσεις αυτές λύνεται μια σειρά από προβλήματα και διευκολύνονται οι σχέσεις πολίτη-κράτους, αλλά και αποσυμφορίζονται τόσο οι ελεγκτικές αρχές όσο και τα δικαστήρια. Με το σύνολο του πολυνομοσχεδίου κλείνει ένας κύκλος για τη χώρα μας και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής διαπραγμάτευσης αλλά και μιας μεγάλης προσπάθειας της κυβέρνησής μας. Σε πείσμα όσων επιθυμούσαν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης, καταφέραμε να βάλουμε ένα τέλος στην περιπέτεια αυτής της χώρας. Καταφέραμε να βάλουμε όρους σε αυτή τη διαπραγμάτευση και να βάλουμε και κοινωνικό πρόσημο. Πιστεύουμε ότι δικαιώνουμε την επιλογή του ελληνικού λαού να μας δώσει την εντολή για τον τερματισμό μιας περιπέτειας που φαινόταν να μην έχει τέλος, μιας περιπέτειας την οποία η ελίτ αυτής της χώρας την αντιμετώπιζε χερέκακα ως μια ευκαιρία για να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της. Και αυτή την κυριαρχία την αμφισβητήσαμε με επιτυχία. Ευχαριστώ.